Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δραματική περιγραφή στο Action 24 του Χρήστου Δέδε, που σώθηκε από τον πόλεμο στο Σουδάν μαζί με άλλους Έλληνες. Η τρομακτική στιγμή του τελευταίου σκληρού μπλόκου πριν φτάσουν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Στην Τανάγρα το μεσημέρι, το δεύτερο αεροσκάφος με Έλληνες. Απεγκλωβίστηκαν άλλοι 13, μεταξύ τους και ο Μητροπολίτης Σάβας. Ξεκινάει η προεκλογική μάχη των προγραμμάτων. Τις δεσμεύσεις του για την επόμενη τετραετία παρουσιάζει ο Μητσοτάκης με αιχμή την αύξηση μισθών και τη μείωση φόρων. Στο απαιτητικό κοινό του Φόρουμ των Δελφών μιλά ο Αλέξης Τσίπρας. Επιμένει στη δημιουργική ασάφεια για το νόμισμα και το σύστημα πληρωμών ο Βαρουφάκης. Διασπάσεις και τρίξ στην ακροδεξιά στο παραένα της υποβολής των συνδυασμών στον Άριο Πάγο. Με το κόμμα Έλληνες υποψήφιος στις εκλογές ο Κασιδιάρης. Αχυράνθρωπος του ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Με το εάν αυτόνομο κατεβαίνει ο πρώην αεροπαγίτης Αναστάσιος Κανελόπουλος. Αναστάτωση στην Τουρκία. Κατέρευσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης ο Ταγί Περντογάν. Πανικός εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Επανήλθε στη θέση του μετά από 10 λεπτά ο Τούρκος Πρόεδρος, επικαλούμενος στομαχική διαταραχή λόγω κόπωσης από τον προεκλογικό αγώνα. Ακόμα 13 άτομα, Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους, απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και έφτασαν χθες αργά το βράδυ με πτήσεις γερμανικών αεροσκαφών στο Αμάν της Ιορδανίας, ενώ αναμένεται να έρθουν στη χώρα μας σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ανάμεσά τους είναι και ο Μητροπολίτης Νουβίας, κ. Σάβας. Ο Χρήστος Δέδες, που διασώθηκε από τον πόλεμο στο Σουδάν και έφτασε χθες το πρωί στην Ελλάδα, μίλησε στην πρωινή ζώνη του Action 24 και περιέγραψε όλα όσα έζησε στην κόλαση του Σουδάν. Συνδεόμαστε ζωντανά με την Ήρα Ορχάνη, η οποία βρίσκεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύονται 2 Έλληνες τραυματίες, αλλά και το αεροδρόμιο της Τανάγρας, όπου θα φτάσουν το απόγευμα οι 13 Έλληνες. Πάμε όμως πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ. Φύγαμε οδικώς γύρω στις 2 ώρες και μέσα από το Χαρτούμ και πήγαμε σε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο. Εκεί μας παρέλαβε ένα μεταγωγικό. Και φύγαμε από εκεί εμείς και οι Ιταλοί κομμάτος. Και πήγαμε στο Τζιμπουτί. Χιλιομετρικά αποστάσεις δεν ήταν πολύ μεγάλες, αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε γρήγορα, γιατί όλος ο δρόμος ελεγχόταν από στρατιωτικούς και από παραστρατιωτικούς. Σε ένα από τα μπλόκα ήταν πολύ επικίνδυνα. Γιατί? Γιατί ο σκοπός εκεί απασφάλισε το όπλο του. Και μας σημάδευε. Ναι. Και θεωρώ ότι ετοιμαζόντουσαν για πλιάτσικο. Ο Χρήστος Δέδες περιγράφει στο Action 24 τον εφιάλτη που έζησε κατά τον απεγκλωβισμό του. Θεωρώ ότι ήμασταν τυχεροί, γιατί χτύπησαν τον οδηγό. Τον οδηγό τον έβγαλαν έξω, του μίλησαν και κάποια στιγμή τον χτύπησαν. Σαφώς όταν φτάσαμε, νιώσαμε όλοι καλύτερα, γιατί υπήρχαν. Νιώσαμε μια ανακούφιση, γιατί υπήρχαν οπλισμένοι κομμάτος. Με τις μνήμες να είναι ακόμα νοπές, οι Έλληνες του Σουδάν προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι βίωσαν τις τελευταίες μέρες. Ήταν μεγάλο Σάββατο όταν ξαφνικά άρχισαν να ακούνε πυροβολισμούς, ενώ έβλεπαν να βομβαρδίζονται κτίρια μπροστά στα μάτια τους. Όλοι φοβηθήκαμε. Εμένα με ανησυχούσε πάρα πολύ. Όταν σταματούσαν οι επικοινωνίες και αναγκαζόμασταν να φύγουμε από το ξενοδοχείο. Γιατί τότε θα είχαμε χαθεί στον πόλεμο. Κανείς δεν θα ήξερε που ήμασταν. Η πρώτη επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων από το φλεγόμενο Σουδάν πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με όσους κατάφεραν να γυρίσουν να είναι πια ανακουφισμένοι. Οι εικόνες όμως θα μείνουν ανεξίτηλες στο μυαλό τους. Δεν θα ξεχάσω τον ελιαχτά των ανθρώπων, ξέρεις, που άκουσε αυτές τις εκρήξεις. Γιατί πέφτανε οι ρουκέτες σε κατοικημένη περιοχή. Ήταν έτσι λίγο δυνατό. Ουρλιαχτά. Ναι, ναι. Ας πέσανε ρουκέτες δίπλα μας στα 100, 150 μέτρα, 300 και μέσα σε διαμερίσματα. Υπήρχε κόσμος μέσα. Ίσως από λάθος, ίσως θέλανε να τις ρίξουν εκεί. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, τα συναισθήματα όσων επέστρεψαν ήταν ανάμεικτα. Let my work, I know what happened to it, everything.
So anyway, I'm glad to be near my family, but at the same time, also sad. Η προσπάθεια επαναπατρισμού των Ελλήνων από το Σουδάν συνεχίζεται. Το βράδυ της Τρίτης, 13 άτομα, Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στο Αμάν της Ιορδανίας, ενώ αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα μετά το μεσημέρι. Χειρουργήθηκαν οι δύο Έλληνες τραυματίες που έφτασαν χθες στην Αθήνα μετά τον απεγκλωβισμό τους από το Σουδάν. Είχαν τραυματιστεί από ρουκέτα και διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Συνδεόμαστε, είμαστε ήδη συνδεδεμένοι δηλαδή με την Ήρα Ορχάνη για να μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας του, Ήρα. Σοβαρή αλλά βελτιωμένη κρίνεται η κατάσταση υγείας των δύο Ελλήνων τραυματιών από την ρουκέτα στο Σουδάν. Πιο συγκεκριμένα, Ιωάννη, ο 59χρονος, ο οποίος χτυπήθηκε από την ρουκέτα έξω από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Χαρτούμ, παραμένει διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του 301 στρατιωτικού νοσοκομείου μετά τα σοβαρά τραύματα τα οποία έφερε σε κοιλιά, πρόσωπο και πόδια. Τώρα, ο 42χρονος Έλληνας ομογενής, ο οποίος φέρει κατάγματα στα πόδια και τραύματα από τα θράψματα της ρουκέτας, παραμένει σε απλό θάλαμο νοσηλείας. Όπως ανακοίνωσε ο ΓΕΘΑ, μετά τον επαναπατρισμό τους εχθές, Τρίτη, οι δύο Έλληνες τραυματίες διακομίστηκαν αυθημερών στο 301 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκαν σε πολύ ωραίες χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους από ειδική ομάδα χειρουργών. Τέλος, Ιωάννα, να τονίσουμε πως το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει τις διαβουλεύσεις προκειμένου να μπορέσουν να επαναπατριστούν άμεσα οι υπόλοιποι 80 Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Χαρτούμ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ήρα. Συνδεόμαστε τώρα με το αεροδρόμιο της Τανάγρας και τον Ραφαήλ Κάμπερ, όπου αναμένεται να φτάσει στις 4 το απόγευμα η δεύτερη ομάδα των Ελλήνων που επαναπατρίζονται, Ραφαήλ. Ναι, έτσι, Ιωάννα, βρισκόμαστε στην στρατιωτική βάση της Τανάγρας, όπου εδώ αναμένεται να φτάσει το αεροσκάφος C-27 γύρω στις 4 η ώρα, με Έλληνες, Ρουμάνους και Ολλανδούς, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν. Να πούμε πως το αεροσκάφος απογειώθηκε νωρίτερα από το Ασουάν της Αιγύπτου και προσγειώθηκε στην Ακάμπα της Ιορδανίας. Αναμένεται να προσγειωθεί πρώτα στην Κάρπαθο για ανεφοδιασμό και να φτάσει εδώ, αργότερα. Αυτή, να πούμε, είναι η δεύτερη αποστολή επαναπατρισμού Ελλήνων από το Σουδάν, καθώς χθες στις 10 και λίγο μετά τις 10:30 το πρωί έφτασαν οι 17 άτομα από το Σουδάν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ, για το ρεπορτάζ. Μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου εξελίσσεται στο Σουδάν, καθώς χιλιάδες επιχειρούν να διαφύγουν από τις συγκρούσεις. Τουρκία, Βρετανία, Γερμανία και Σαουδική Αραβία εκενώνουν όπως τους πολίτες τους από την εμπόλεμη ζώνη. Η κατάπαυση πυρός μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών βρίσκεται στο δεύτερο 24ωρο, αλλά παραμένει εύθραυστη, καθώς αναφέρθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Στο χάος βυθίζεται το Σουδάν, καθώς οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν κηρύξει πόλεμο μέχρι σε σχάτων η μία στην άλλη. Βλήμα χτύπησε νοσοκομείο στην πόλη Ουμντουρμάν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 14 επιθέσεις σε νοσοκομεία. Τουλάχιστον 459 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και ακόμη 4.000 τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έκανε μία ακόμη έκκληση για κατάπαυση του πυρός. The fighting must stop immediately. We need an all-out effort for peace. I call on the parties to the conflict, on generals Abdel Fattah al-Burhan and Mohamed Hamdan Daglo, Emeti, and the Sudanese armed forces and the rapid support forces to silence the guns. It is incumbent on Sudanese leaders to put the interests of their people front and center. This conflict will not and must not be resolved on the battlefield with the bodies of Sudan's. Η εκεχηρία που έχει συμφωνηθεί παραμένει εύθραυστη, καθώς οι δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένες να καθίσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. There is yet no unequivocal sign that either is ready to seriously negotiate, suggesting that both think that securing a military victory over the other is possible. Μέσα σε αυτό το χάος ξεκίνησαν οι εκενώσεις χιλιάδων πολιτών που ήθελαν να διαφύγουν από το πεδίο της σύγκρουσης. Στην Λάρνακα της Κύπρου έφτασε χθες το βράδυ ένα βρετανικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε 40 Βρετανούς πολίτες.
Η γαλλική φρεγάτα έφτασε χθες στο Σουδάν και παρέλαβε οικογένειες που ήθελαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Περισσότεροι από 100 Τούρκοι εγκατέλειψαν το Χαρτούμ και μέσω της Αιθιοπίας έφτασαν αεροπορικό στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Hiç kimse devletimizin imkanı ve desteği olmasaydı tek başına kesinlikle bu aşamayı aşamazdı yani. Στα σύνορα του Σουδάν με την Αίγυπτο επικρατεί χάος, καθώς εκατοντάδες άμαχοι περιμένουν να περάσουν σε ασφαλές έδαφος με τις οικογένειές τους. Μένεται η πολιτική σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις τοποθετήσεις του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος επανέφερε το ζήτημα της επαναφοράς του παράλληλου νομίσματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με το Μέρα 25 και τόνισε πως οι πολίτες δεν θα πρέπει να ξεχνούν τι έγινε το 2015. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τα Χανιά τόνισε την ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης στην πρώτη κάλπη, ενώ ο Γιάννης Βαρουφάκης σε ομιλία του τόνισε πως το νόμισμα πρέπει να είναι υπηρέτης του λαού και όχι αφέντης του. Πυρήνα βέλη στο Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος επιμένει να μιλά για ενδεχόμενο κλεισίματος των τραπεζών, εκτόξευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τα σενάρια περί σχηματισμού κυβέρνησης ηττημένων την επομένη της κάλπης. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να σταματήσουν τα παιχνίδια μονόπολης με τις ζωές των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης εκτός της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η κυβέρνηση ηττημένων, βέβαια, να συμπεριλάβει το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον κύριο Βαρουφάκη, τον οποίο δεν αποκήρυξε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, παρά τα όσα αδιανόητα είπε περί εξόδου της χώρας από το ευρώ, επαναφοράς νέου συστήματος πληρωμών, την περιβόητη Δήμητρα. Όλα αυτά, ξέρετε, φέρνουν στις μνήμες εποχές πολύ τραυματικές για την ελληνική κοινωνία. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στην καταστροφή του 2015. Την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ έθεσε ο στόχος ο Αλέξης Τσίπρας από τα Χανιά, υποστηρίζοντας πως το κόστος να ξαναγίνει δημόσια είναι αμεληταίο μπροστά στα δισεκατομμύρια των επιδοτήσεων που έχουν ήδη δοθεί, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε να βάλει φρένο στους πληστηριασμούς. Να απαντήσουμε στα μεγάλα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας. Θα ζήσουμε άλλα 4 χρόνια. Κάτω από αυτό το σκληρό, όπως αποδείχθηκε, καθεστώς Μητσοτάκη, άλλα 4 χρόνια με τη χειρότερη δεξιά της μεταπολίτευσης. Δεν κάνει το μισό βήμα πίσω Γιάννης Βαρουφάκης, επιμένοντας πως τα χρήματα του κόσμου θα είναι ασφαλή και ελεύθερα με το εναλλακτικό σχέδιο Δήμητρα. Εάν γυρίσουν όπως γύρισε ο Μάριο Ντράγκη, ναι, όπως γύρισε ο Σόιμπλε, και μου πει, ή θα κόψεις το ΕΚΑΣ στους μικροσυνταξιούχους, θα σε πετάξουμε το ευρώ. Θέλετε να μας πετάξετε το ευρώ επειδή κάνουμε το αυτονόητο, αυτό που θα κάνετε εσείς για το λαό σας? Κάντε το. Και τότε θα έχουμε και το Δήμητρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Γιάννενα που περιόδευσε απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη και όσους έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια της δραχμής. Να μας ψηφίσει και κριτήριο ψήφου να είναι και η θέση μας ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε, να μπούμε, να δείξουμε ανοχή σε καμιά τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Στις 6,5 μονάδες διαμορφώνεται η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 32%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 25,5%. Το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 9,5%, το ΚΚΕ 6%, η Ελληνική Λύση 4%, το ΜΕΡΑ 25% 5%, οι Έλληνες 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 11%. Τα επόμενα 24 ώρα αναμένονται και τα αποκαλυπτήρια των ψηφοδελτίων επικρατείας των κομμάτων. Η προεκλογική μάχη των προγραμμάτων ξεκινάει σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για την επόμενη τετραετία. Σύνδεση με τους πολιτικούς μας συντάκτες. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι στην αίθουσα σύνταξης. Ο Βασίλης Πανός βρίσκεται στους Δελφούς για το 8ο Οικονομικό Φόρουμ, στο οποίο μιλά σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Η Κατερίνα Κανάκη θα μας ενημερώσει για το τελευταίο τρίκ του Ηλία Κασιδιάρη πριν την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών για τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Γιώργο, ξεκινάω από εσένα. Έχεις πληροφορίες για τα όσα θα πει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα παρουσιάσει το απόγευμα στον ελληνικό κόσμο τον οδικό χάρτη για τη νέα γαλάζια τετραετία. Αυτός ο οδικός χάρτης για την αυτοδύναμη Ελλάδα
περιστηρίζεται σε 5 άξονες. Οι πληροφορίες και κάποια από αυτά που ήδη έχει προειδεάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ συγκεκριμένες και λένε ότι καταρχάς θα δίνεται έμφαση στην αύξηση των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κατά 25%. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός χθες από τον Α προσδιορίσε και το νέο ύψος του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το τέλος του 2027. Από εκεί και πέρα, έμφαση θα δίνεται στην περαιτέρω μείωση φόρων και εισφορών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει και εδώ ειδήσεις, λέγοντας ότι σκοπεύει να αυξήσει κατά 1.000 ευρώ το αφορολόγητο για οικογένειες με παιδί, ενώ στοίχημά του, δέσμευσή του, είναι και η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος έως το τέλος του 2027, δηλαδή έως το τέλος της νέας τετραετίας την οποία διεκδικεί. Από εκεί και πέρα, θα ξεπαγώσουν οι τριετίες αν η ανεργία σταθεροποιηθεί κάτω του 10%. Είναι ακόμη μία δέσμευση του Πρωθυπουργού, ενώ περαιτέρω θα μειωθούν και οι εργοδοτικές εισφορές. Είναι μία δέσμευση που έχει δώσει και από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Φυσικά, εμβληματική αλλαγή και στόχος είναι οι αλλαγές στην υγεία με την αναβάθμιση των 156 κέντρων υγείας, αλλά και την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, συν την προληπτική ιατρική φυσικά. Και από εκεί και πέρα, τα μέτρα για τους νέους. Οι νέοι έχουν κεντρικό ρόλο σε αυτό το πρόγραμμα, με το διπλασιασμό των δικαιούχων για την φθηνή στέγη, αλλά και άλλες πολιτικές που θα τους διατηρήσουν κοντά στην κοινωνία και συμμέτοχους στην αναπτυξιακή πορεία. Και φυσικά οι αλλαγές στο κράτος, η μάχη με το βαθύ κράτος, όπως την έχει ονομάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τον εξυγχρονισμό του ΑΣΕΠ με fast track διαδικασίες για προσλήψεις και άλλες αλλαγές. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο. Στους Δελφούς μεταφερόμαστε τώρα για το 8ο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο συγκεντρώνει κορυφαίους ομιλητές σε θεματικές συζητήσεις, μεταξύ των οποίων οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και θέματα οικονομίας και περιβάλλοντος. Εκεί, Βασίλης Πανέ, το μεσημέρι θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Να πάρουμε στα πράγματα με τη σειρά. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και το Σάββατο το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα αναπτύξει με τη βοήθεια 990 ομιλητών από 71 χώρες στην θεματική που αφορά στο πώς μπορούν οι κοινωνίες ανά τον κόσμο να συνεργαστούν για να αντιμετωπιστεί η σημερινή αστάθεια με θέματα της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, της οικονομίας. Αυτή θα είναι ουσιαστικά οι θεματικοί πυλώνες. Τώρα, θα πρέπει να σου πω πώς ως ομιλητής θα παραχθεί ο Πρωθυπουργός, ενώ αυτή την ώρα η πρόεδρος της Γυναικολογίας, κυρία Κατερίνα Στοκελβαρακούλου, γυρίσει την έναρξη των εργασιών, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου μισή ώρα. Θα πρέπει να σου πω ότι μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε και εσύ, ενώ θα παραχθούν επίσης ο κ. Νίκος Χρυστοδηλίδης, πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Καγκελάριου Αυστρίας, Κάλλου Νίκανος, και επίσης άλλων πολιτικών σημαντικών πολιτικών προσώπων. Θα σταθώ ιδιαίτερα, αν με ακούς, Έχουμε, η αλήθεια είναι, ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε τώρα στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, Κατερίνα Κανάκη. Στο παραένα της ανακήρυξης των εκλογικών συνδυασμών, έχουμε ίσως το τελευταίο τρίκ του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη, Λία Κασιδιάρη, προκειμένου να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Αυτή τη φορά βρήκε, Κατερίνα, ως μπροστινό έναν στρατιωτικό. Ακριβώς, και μάλιστα εν ενεργεία στρατιωτικό, Ιωάννα. Βλέπουμε ότι προσπαθεί μέχρι και τελευταία στιγμή ο φυλακισμένος, ο καταδικασμένος Χρυσαυγίτης να εξασφαλίσει την εκλογική του κάθοδο στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Τι αποφάσισε τελικώς? Αποφάσισε να κατέβει κανονικά ως υποψήφιος με το κόμμα το οποίο ο ίδιος ίδρυσε, δηλαδή τους Έλληνες, αλλά με μπροστινό, με αχυράνθρωπο δηλαδή, έναν ενεργεία στρατιωτικό, τον ταξίαρχο, τον κύριο Δημήτρη Χατζηλιάδη, ο οποίος είναι και καθηγητής στην Ευελπίδων. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα επιχειρήσει να κατέβει κανονικά σε εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης, με μπροστινό τον Χατζηλιάδη και όχι τον Κανελόπουλο. Φαίνεται πως οι δύο πλευρές χώρισαν οι δρόμοι τους, τάσπασαν, έτσι να πούμε, κοινώς. Καθώς ο πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αναστάσιος Κανελόπουλος, τελικώς θα κατέβει με το κόμμα το οποίο ο ίδιος ίδρυσε, δηλαδή με το κόμμα ΕΑΝ. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πω ότι απόψε λίγη προθεσμία για την κατάθεση των διακηρύξεων των κομμάτων. Και από εκεί και πέρα, τον τελικό λόγο θα έχει η δικαιοσύνη στις 5 Μαΐου. Η ολομέλεια του αρμόδιου τμήματος του Αρείου Πάγου θα λάβει και την τελική απόφαση για την εκλογική κάθοδο ή μη του κόμματος Κασιδιάρη. Να ευχαριστήσω πολύ όλους τους συναδέλφους.
Σάλλο, και θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Τουρκία η ξαφνική αδιαθεσία του Ταγί Περντογάν, ο οποίος κατέρευσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης. 10 λεπτά μετά, ο Τούρκος πρόεδρος επανήλθε και ισχυρίστηκε πως η αδιαθεσία του οφείλεται σε στομαχική διαταραχή λόγω κρυολογήματος. Παράλληλα, η συζήτηση για την κατάσταση της υγείας του φούντωσε μετά και την ακύρωση όλων των σημερινών εμφανίσεων του Ερντογάν, ύστερα από σύσταση των γιατρών. Ο Τούρκος δημοσιογράφος του σταθμού Canal 7 παγώνει, σαστίζει, δεν ξέρει τι να κάνει, καθώς παρακολουθεί τον Ταγί Περντογάν να καταραίει κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης. Μια καρέκλα ακούγεται να μετακινείται βιαίως, δευτερόλεπτα προτού η σύνδεση διακοπεί άρον-άρον. 10 λεπτά μετά, ο Τούρκος πρόεδρος κάνει ξανά την εμφάνισή του, εμφανώς καταβεβλημένος, και προσπαθεί να υποβαθμίσει το απρόοπτο πρόβλημα υγείας του. Kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Geçmiş olsun. Ve sağ olun. Yani hatta bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki artık söz verdik gideceğiz. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Ο Ερντογάν επικαλέστηκε στομαχικές διαταραχές λόγω κρυολογήματος. Όμως η ακύρωση όλων των προγραμματισμένων για σήμερα δημοσίων εμφανίσεών του, ύστερα από σύσταση των γιατρών, έριξε λάδι στη φωτιά των συζητήσεων για την κατάστασή του. Σήμερα θα ξεκουραστώ στο σπίτι μετά τις συστάσεις των γιατρών μας. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε σήμερα μαζί με τα αδέρφια μου από το Κυρίκαλε, το Γιοσγκάτ και το Σιβάς. Με την άδεια του Αλλάχ θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας από αύριο. Με βόλτες πίσω από το τιμόνι του τουρκικής κατασκευής ηλεκτρικού αυτοκινήτου TOG και προεκλογικές φιέστες, ο Ερντογάν επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση για την κατάσταση της υγείας του, που κρατάει χρόνια. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Τούρκος πρόεδρος έχει εμφανιστεί να κουτσένει ή να αγκομαχά να περπατήσει μπροστά στις κάμερες, ενώ έχει κινδυνεύσει να αφαιθεί στην αγκαλιά του Μορφέα ακόμα και κατά τη διάρκεια ομιλιών του. Πως επιχειρεί να διαλύσει τις φήμες πως αντιμετωπίζει ασθένειες όπως καρκίνο, άνοια και καρδιακά προβλήματα, σύμφωνα πάντα με τους επικριτές του, με δημόσιες εμφανίσεις που επιδεικνύουν την φυσική του κατάσταση, όπως το παιχνίδι μπάσκετ που έπαιξε με νεαρούς Τούρκους πριν από 1,5 έτος. Όμως η αδυναμία του να ολοκληρώσει μια τηλεοπτική συνέντευξη σε ένα προστατευμένο περιβάλλον όπως το Προεδρικό Μέγαρο έχει ανάψει εκ νέου τη φλόγα της ανησυχίας για την υγεία του Ταγί Περντογάν. Από τη ρητορική των απειλών εναντίον της χώρας μας, ο Ταγί Περντογάν άλλαξε ρότα και επέστρεψε στο θετικό κλίμα που επικράτησε την περίοδο των καταστροφικών σεισμών, βραβεύοντας τους άνδρες της ΕΜΑΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την στιγμή που η Άγκυρα βάζει διαρκώς θέματα στο τραπέζι, τα οποία η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει. Μετά την επιστροφή στη μαξιμαλιστική ρητορική και τις έμεσες απειλές, ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν πάτησε προσωρινά φρένο και αναγνωρίζοντας την ελληνική βοήθεια τις πρώτες ημέρες των φωνικών σεισμών στην Τουρκία, βράβευσε τους άνδρες της ΕΜΑΚ. Γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι φίλοι μας τη μαύρη ημέρα. Προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του έθνους και του κράτους μου, θα ήθελα να σας εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για τις προσπάθειές σας στη ζώνη του σεισμού. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω όλους τους ξένους φίλους μας που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση μας για βοήθεια. Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, το μετάλλιο με το οποίο τιμήθηκαν οι ελληνικές δυνάμεις παρέλαβε ο πυραγός Τομάς Κρικέλης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Έλληνα πρέσβη στην Τουρκία, Χριστόδουλο Λάζαρη. Όλη η βράβευση και η τελετή ήταν ιδιαίτερη τιμή και μέσω εμού όλη η ομάδα δεχτήκαμε αυτό το βραβείο για την συνολική προσπάθεια που καταβάλαμε. Η Αθήνα παραμένει επιφυλακτική για τη στάση που θα κρατήσει η Άγκυρα μετά τις εκλογές, με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει γελίους και ανιστόρητους τους ισχυρισμούς της Τουρκίας και να ξεκόβει οποιαδήποτε συζήτηση για λύση πακέτο. Μετά τις εκλογές δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Τουρκία δεν θα επανέλθει στη λογική της γαλάζιας πατρίδας, η οποία επί της ουσίας αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και με κάποιους τελείως προκλητικούς και όχι απλά ανιστόρητους, αλλά απαράδεκτους, γελίους, δεν ξέρω τι άλλο, άλλη φράση μπορεί να χρησιμοποιήσω χάρτες, αμφισβητεί ευθέως ελληνική κυριαρχία. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα. Αυτός είναι ο Ερντογάν και το είχαμε πει και δεν νομίζω να το αμφισβητούσε κανείς και τότε ότι αν ο Ερντογάν τα βρει δύσκολα θα επανέλθει στην εθνικιστική του, ας το πούμε, κατάσταση. Παρά την επιστροφή της Άγκυρας στην προκλητική ρητορική, η τουρκική πτυτική δραστηριότητα στο Αιγαίο παραμένει μηδενική.
Αλλάζουμε θέμα με την κατάθεση της παιδοκαρδιολόγου Αγγελικής Καρατζά. Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, η δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξης Κούγιας βομβαρδίζει τη γιατρό με ερωτήσεις που αφορούν στην 9χρονη Τζορτζίνα. Η Γεωργία Κακή παρακολουθεί τη διαδικασία και θα μας ενημερώσει. Γεωργία. Ιωάννα, ο Αλέξης Κούγιας εξετάζει από το πρωί ασταμάτητα τη γιατρό Αγγελική Καρατζά, την μοναδική παιδιοκαρδιολόγο που εξέτασε την 9χρονη Τζορτζίνα. Η ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα είναι τεταμένη, καθώς υπάρχει ένταση, γιατί ο συνήγορος υπεράσπισης είναι ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στη μάρτυρα. Την βομβαρδίζει, όπως είπαμε, με ερωτήσεις. Ο κύριος Κούγιας επιμένει στο γεγονός ότι το 9χρονο κορίτσι επιβλήθη σε όλες τις απαραίτητες καρδιολογικές εξετάσεις πλην της μαγνητικής καρδιάς. Και η στάση της υπεράσπισης και η θέση της είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή το παιδί έπασχε από κάποιο σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο δεν διαπιστώθηκε επειδή δεν έγινε η μαγνητική καρδιάς και έτσι υπέστη την ανακοπή. Η γιατρός από την πλευρά της επίσης επιμένει στη θέση της ότι εξέτασε εξονυχιστικά το παιδί και δεν διαπίστωσε σε αυτό κανένα καρδιολογικό πρόβλημα. Σήμερα έχει κληθεί να καταθέσει ξανά και ο κύριος Ηλιάδης, ωστόσο δεν ξέρουμε αν θα προλάβει σήμερα να ολοκληρώσει την κατάθεσή του. Η εξέταση της κυρίας Καρατζά συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα, ενώ μέσα στη δικαστική αίθουσα βρίσκεται φυσικά η κατηγορουμένη αλλά και ο ενδιαστάτης σύζυγός της Μάνος Δασκαλάκης. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ. Ανεξήγητα επιθετικός εμφανίστηκε ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος μίλησε στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Ας τον ακούσουμε. Και είναι η τρίτη μέρα που καταθέτει ο κ. Σιλιάδης. Υπάρχει μια σύγχυση σε αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό και σε μια στιγμή στο τέλος το ρώτησα αν χρειάζεται ο ίδιος να επισκεφθεί ψυχίατρο. Γιατί η κατάθεση την οποία έχει δώσει αφορά την επιστημοσύνη άλλων επιστημόνων γιατρών και αυτός υπέστη κατά την εξέτασή του από την κυρία αναθέτρια. Θα κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση, θέλετε? Κάτσετε να διαβάσετε. Θέλετε να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση? Άννα, σε παρακαλώ. Θέλετε να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση? Θέλετε. Τι να διαβάσουμε? Κύριε Κούγια, δεν έχουμε πρόσβαση στις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Δεν είμαστε συνήγοροι εμείς. Δεν έχει πρόσβαση. Δεν έχουμε πρόσβαση. Δεν είμαστε συνήγοροι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ να δημοσιοποιήσω έγγραφα τα οποία δεν είναι προς δημοσιοποίηση, δεν θα το κάνω, κύριε Κούγια. Το κάνουν ενδεχομένως άλλοι συνάδελφοι. Μάστιγα έχουν γίνει οι ληστείες στα βενζινάδικα της χώρας. Μέλη συμμοριών απειλούν με μαχαίρια και όπλα τους υπαλλήλους και αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Χθες έγινε άλλη μια ληστεία στο Πέραμα, όπου άγνωστοι άρπαξαν τις εισπράξεις της ημέρας, με τον υπάλληλο να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τους ληστές. Φόβος και τρόμος έχουν γίνει οι συμμορίες οι οποίες ληστεύουν πρατήρια καυσίμων στην Αττική και την επαρχία. Τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 4, άγνωστοι με την απειλή μαχαιριού ακινητοποιούν 29χρονο υπάλληλο που βρισκόταν μέσα σε βενζινάδικο στη λεωφόρο Δημοκρατία στο Πέραμα. Αποσπούν όλα τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο και εξαφανίζονται. Είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση στη μικροεγκληματικότητα στα πρατήρια αγροκαυσίμων, διότι τα πρατήρια αγροκαυσίμων έχουν ένα ποσοστό από το τζίρο τους, το οποίο διακινείται με χρήματα και όχι με πιστωτικές κάρτες ή χρεωστικές κάρτες. Μεγάλη Τρίτη, ένα 49χρονος εισβάλλει σε βενζινάδικο στην περιοχή της Γλυφάδας. Κινείται ψύχρεμα στο χώρο, φορά μαύρα ρούχα και κουκούλα για να καλύψει το πρόσωπό του. Βρίσκει τον υπάλληλο, τον απειλεί με όπλο και του αποσπά μεγάλο χρηματικό ποσό. Ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν μέλος συμμορίας, η οποία είχε ως στόχο βενζινάδικα στα νότια προάστια. Η αστυνομία συνέλαβε αυτόν και ακόμη έναν 33χρονο, οι οποίοι μάλιστα στις 12 Απριλίου είχαν διαπράξει τρεις διαδοχικές ληστείες. Αύξηση στα κρούσματα ληστείων παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη. Οι ληστείες στα πρατήρια καυσίμων αποτελούν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα πολύ συχνό φαινόμενο. Με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να αναγκάζονται να τοποθετούν συστήματα ασφαλείας πολύ υψηλού κόστους. Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι πλέον δουλεύουν καθημερινά με τον φόβο της ληστείας, με τις βραδινές βάρδιες, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν, να έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Είναι σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία χρόνια οι πρατηριούχοι, τα πρατήρια να έχουν γίνει στόχος ληστών, κλεπτών, λαθρεμπόρων. Στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 2-3 φορές έχουν κλαπεί ή έχουν ληστευθεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραβατικότητα. Ωστόσο, παρόλο που σχεδόν όλα τα πρατήρια καυσίμων έχουν κλειστά κυκλώματα ασφαλείας, τα μέλη των συμμοριών δεν σταματούν πουθενά, καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως οι ληστείες όσο περνά ο καιρός αυξάνονται. Συνδεόμαστε με το Πέραμα και το βενζινάδικο, όπου τα ξημερώματα εισέβαλαν δύο κακοποιοί. Εκεί βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλήδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
Με την απειλή Αουγκλού, δύο άγνωστοι στέβαλαν εχθές τα ξημερώματα σε μετζινάδικο στο Πέρεμα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό. Λίγο μετά τις 3 το βράδυ, οι άγνωστοι μπήκαν στο μετζινάδικο, απείλησαν με μαχαίρι τον υπάλληλο και άρπαξαν ό,τι λεφτά υπήρχαν στο ταμείο και τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα είναι ένας 29χρονος Έλληνας. Τέλος, να πούμε, Ιωάννα, ότι οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα και περιμένουν να συλλέξουν το υλικό από τις κάμερες ασφυλίες προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Εκτός σύνορων τώρα, με μια εντυπωσιακή πορεία με αναμένες δάδες αναχείρας, τίμησαν οι Αρμένοι την 108η επέτειο από τη γενοκτονία των προγόνων τους, ενώ έκαψαν και τουρκικές σημαίες ανήμερα της επετείου. Την υποψηφιότητά του για το χρήσμα των δημοκρατικών ανακοίνωσε με ένα προεκλογικό σποτ ο Τζο Μπάιντεν, φουντώνοντας ξανά τις συζητήσεις για την ηλικία του. Πολιτική εξέγερση χαρακτήρισε ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς την μαζική αποχή των Σέρβων του Κωσόβου από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Με πυρσούς στα χέρια και μία λαοθάλασσα να έχει κατακλείσει την καρδιά του Γερεβάν, οι Αρμένοι γιορτάζουν την 108η επέτειο από τη σφαγή των Αρμενίων από τους Οθωμανούς. Εξαγριωμένοι πολίτες βάζουν φωτιά και καίνε τουρκικές και αζερικές σημαίες, καθώς η λαϊκή οργή ξεχυλίζει. Υπό τον ήχο πένθυμων εμβατηρίων, μέλη των ενόπλων δυνάμεων καταθέτουν στεφάνια στη μνήμη των νεκρών προγόνων τους. Ενώ το παρόν στην τελετή δίνει και ο Αρμένιος πρόεδρος Νικόλ Πασινιάν. Recognition is something that we really need in order to set the setting for the rest of the world. Just to recognize that it's happened. Ορθνιάλ τέρμερ Ιησούς Χριστός αμέν. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση για το 1,5 εκατομμύριο αθώων ψυχών που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους μεταξύ 1915 και 1923. That's why I'm running for re-election. Because I know America. And this is our moment. Με ένα εντυπωσιακό προεκλογικό σποτ, στο οποίο στυλιτεύει τις εικόνες ντροπής από την εισβολή στο Αμερικανικό Καπιτόλιο επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν την υποψηφιότητά του για το χρήσμα των Δημοκρατικών, προμηνύοντας μια πιθανή επαναληπτική εκλογική μάχη με το μεγιστάνα στις επόμενες προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδηση πως ο Μπάιντεν θα επιδιώξει μια δεύτερη θητεία στο Λευκό Οίκο φούντωσε τις συζητήσεις για την ηλικία του, καθώς ο γυριότερος Αμερικανός πρόεδρος στην ιστορία είναι ήδη 80 ετών και αν τελικά επανεκλεγεί θα αγγίζει τα 85 έτη σε ηλικία στο τέλος μιας ενδεχόμενης δεύτερης θητείας του. Το εγκόμιο των Σέρβων κατοίκων του Κωσόβου έπλεξε ο Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, ο οποίος εξήρε τους ομοεθνείς του για τον μποϊκοτάζ τους στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στους σερβικούς δήμους του Βόρειου Κωσόβου. Πολιτική ουστανακ σερβσκογ νάροδα να Κωσόβο η μετοχή. Μίραν πολιτική ουστανακ σερβσκογ νάροδα να Κωσόβο η μετοχή. Κουι βίσε νέτσι δε τερπεί. Η συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές ανήλθε μόλις στο 3,4%. Από τους 45.000 εγγεγραμμένους πολίτες, εμφανίστηκαν στα εκλογικά τμήματα μόλις 13 ψηφοφόροι σερβικής εθνότητας. Οι Σέρβοι του Κωσυφοπεδίου ζητούν εδώ και μήνες τη σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων. Δέσμευση που η Πρίστινα ανέλαβε το 2013 και έκτοτε εξακολουθεί να αθετεί. Ξενάγηση στην έπαυλή του στο Las Vegas έκανε ο Nicolas Cage, δίνοντας στους θαυμαστές του μια ματιά στο εσωτερικό της μοναδικής του κατοικίας. Μαζί του ζουν ένας μαύρος δράκος και ένα κοράκι σε ένα περίεργο κλουβί στο σαλόνι. Μια χρυσή Lamborghini, μια ιδιαίτερα διακοσμημένη έπαυλη και μια πληθώρα από πανέμορφα αλλά και εξωτικά ζώα για τον Nicolas Cage, όπως το αφρικανικό κοράκι του, καθώς και ένας βαράνος, μια ογκώδης ασιατική σαύρα νερού. This is my black dragon. That's a monitor lizard. He'll get to be about 6 feet long. He's like having a real dinosaur in your house. It's kind of amazing. Hi, Hogan. Right on cue. It's nice to hear you're talking again. I know everybody in the house kind of freaked you out. Ο Nicolas Cage υποδέχθηκε στην πολυτελή κατοικία του την κάμερα της δημοφιλούς εκπομπής 60 Minutes και άνοιξε την καρδιά του για τη σπουδαία καριέρα του, όπως και το γιατί διάλεξε την υποκριτική ως επιλογή ζωής. It was more meaningful to me than anything else I'd experienced. Music, you know, Beethoven, Beatles, painting, what I saw in that moment made me realize the power
the excitement of what you can convey through film performance. Ο καταξιωμένος ηθοποιός αποκάλυψε πως η απόφασή του να πρωταγωνιστήσει σε ένα αντισυμβατικό δράμα, όπως το αφήνοντας στο Las Vegas, του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ πίσω στο 1996. I was saying to myself, literally, I'm never going to win the Academy Award, so let's just do this anyway, because nobody wanted to make it. Παράλληλα, ο οσκαρικός καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για τις οικονομικές δυσκολίες που τον ανάγκασαν να ξεκινήσει σχεδόν από το μηδέν λόγω των υπέρογκων χρεών του, που άγγιζαν τα 6 εκατομμύρια δολάρια. I was overinvested in real estate. It wasn't because I spent $80 on an octopus. The real estate market crashed and I couldn't get out in time. Ταπεινωμένος αλλά όχι τιμένος, ο Κέιτς βρήκε το καταφύγιό του στη μεγάλη του αγάπη, την ηθοποιία. Άρχισε να γυρνάει 3 με 4 ταινίες αναχρονιά και το χαμόγελο επέστρεψε στα χείλη του. Κάτι που οφείλεται, όπως ομολογεί και ο ίδιος, στην υποκριτική. Το φύλακα άγγελό του. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις με την Ιωάννα Τρούμπα. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.